centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Μανατίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κάνετε καλά, είστε. Παλιός και αγαπημένος φίλος ο κύριος Αμανατίδης από την απερίοδο που ήταν και στην Άγκο, η ψυχή της Άγκο, η κεφαλή της Άγκο, σήμερα διαπρέπει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Αμανατίδη. Και εγώ, και εγώ. Για ένα θέμα που αφορά και την Καστοριά, αλλά και τον δικό σας νομό, όπου υπάρχει δηλαδή Λάρκο. Και ειδικά εκεί που υπάρχουν οι μεταφορήσεις Λάρκο, που θα το θυμάστε, που το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αμανατίδη. Από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς ήδη οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, είναι ένα ποσό να παίρνουν να ξοφλήσουν, έχουν κόψει τιμολόγια, χρωστάνε παντού αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να κινηθούν με τις οικογένειές τους στην αβεβαιότητα που έχουν μπει και λένε πότε θα τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία τους. Για να μας πείτε όμως, και σας έχουμε σήμερα, γιατί υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε σήμερα. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, καταρχήν η Λάρκο έτσι όπως δούλευε, ναι, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει βιώσιμα, καθώς δεν πλήρωνε ήδη στη ΔΕΗ περίπου 5 ναι, εκατομμύρια το μήνα που ήταν οι ανάγκες, ναι, χρωστούσε ήδη διάφορα ποσά σε προμηθευτές, η τιμή του προϊόντος ήταν τέτοια που με βάση το κόστος παραγωγής ήταν μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Και τελευταία, μάλιστα, το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, η ΔΕΗ πήρε μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλεγε ότι εάν δεν μας πληρώσετε αυτά που μας χρωστάτε πλέον κάθε μήνα, πέραν των παλιών οφειλών που ήταν περίπου 360 εκατομμύρια, εμείς θα σταματήσουμε πλέον να σας τροφοδοτούμε με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σήμαινε ότι παρά αυτά αμέσως, εντός ενός μηνός από ό,τι θυμάμαι, θα σταματούσε εκ των πραγμάτων η λειτουργία της Λάρκου. Μπροστά σε αυτό το κλίμα, όπου θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και το ότι ήδη υπήρχαν τα ποσά των 135 εκατομμυρίων τα οποία είχαν δοθεί και είχαν θεωρηθεί κρατική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πλέον έντοκα έγιναν 170 και κάτι εκατομμύρια, και τα δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα που έτσι καλώς έπρεπε να πληρώνει η επιχείρηση, δημιουργήσαν λοιπόν ένα σφιχτικό περιβάλλον και έπρεπε κάτι να γίνει. Ή να πτωχεύσει πάρα αυτά ή να βρεθεί, να δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι που να βρεθεί ένας επενδυτής. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτό βέβαια το έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση στο σενάριο. Έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και μετά ήρθε μια τροπολογία που έλεγε ότι εγκαθίσταται ειδικός εκαθαριστής, πρέπει εντός ενός χρόνου και αν χρειαστεί λίγο παραπάνω να γίνει η διαδικασία της εκαθάρισης και της έβρεσης επενδυτή. Και έλεγε μάλιστα Εκαθάρισε εν λειτουργία. Και έλεγε ότι θα προβλέπονται και κάποιοι πόροι, περίπου 35 εκατομμύρια, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση. Ναι. Μέχρι να γίνει και η εκαθάριση εν λειτουργία. Αυτό ήρθε ως τροπολογία, ήταν η μόνη λύση για να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση, επαναλαμβάνω, γιατί έχει και 1.100 εργαζόμενους μόνιμα, δεν είναι μόνο δηλαδή οι μεταφορείς και άλλοι πάροχοι υπηρεσίας. Ψηφίστηκε η ρύθμιση αυτή και κατόπιν ζητήσαμε στα ποσά τα οποία προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν και τα παλιά χρωστούμενα. Δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι τις 4 Μαρτίου που εγκαταστάθηκε ο ειδικός διαχειριστής, η εταιρεία ειδικών διαχειριστών. Επομένως, αυτό το κενό υπήρχε και γιατί υπήρχε, γιατί δεν είχε ζητήσει στην τροπολογία και στην πράξη η διοίκηση της Λάρκο τα ποσά αυτά, αυτό να γίνει σαφές. Δηλαδή, αν έλεγε η διοίκηση ότι εμείς θέλουμε στα ποσά τα οποία σας λέμε, που ήταν περίπου 60 εκατομμύρια, 65, ότι μέσα σε αυτά είναι και αυτά που αντιστοιχούν στα χρωστούμενα μέχρι τώρα. Μάλιστα. Αλλά για τους προμηθευτές, ναι, γιατί ναι, δεν ήταν μόνο τα χρωστούμενα στους προμηθευτές, ήταν και στη ΔΕΗ, ήταν και σε τράπεζες, ήταν και άλλα ποσά τα οποία ήταν χρωστούμενα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τότε θα μπορούσαν να πληρωθούν. Αυτό δεν έγινε και επομένως
Ο ειδικός δεν έγινε διαχειριστής... με ευθύνη ποιου, κυρία Μανατίδη. Θα μπορούσε να προβλεφτεί στα ποσά που ζήτησε η Λάρκο, ναι, και το ποσό ειδικά των προμηθευτών και διαχειριστών που, μάλιστα, συμπτωματικά είναι από Καστοριά και Κοζάνη. Μάλιστα. Των μεταφορέων μας. Λοιπόν. Σημαντικά... Ναι. Το... Δεν είναι μόνο οι μεταφορές. Δεν είναι μόνο οι μεταφορές, είναι και προμηθευτές. Είναι και αυτοί που, διαχειρίζονται, ναι, τις εγκαταστάσεις της Λάρκο, στη Λάριμνα και κάπου αλλού εκεί, ναι, κάτω, ναι, στην Εύβοια. Άρα είναι... Όλοι αυτοί είναι από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, να φανταστείτε. Μάλιστα. Άρα, ναι, δεν είναι μόνο δηλαδή οι μεταφορείς. Έτσι μαζεύεται ένα ποσό γύρω στα 8 εκατομμύρια, το οποίο θα έπρεπε να είχε προβλεφτεί. Αφού δεν έγινε, δεν μπορεί ο ειδικός διαχειριστής, δεσμεύεται εκ της νομοθεσίας. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να τα πληρώσει, λέτε. Ο ειδικός διαχειριστής, όταν μπαίνει σε μια επιχείρηση, πλέον βλέπει τις εκκρεμότητες της επιχείρησης από την ημέρα που μπήκε και μετά. Άρα λοιπόν μπορεί να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, τους μεταφορείς τώρα για το έργο που θα κάνουν σήμερα να μεταφέρουν. Με προκαταβολές, μπράβο, με προκαταβολές. Δεν μπορεί όμως να πληρώσει τα προηγούμενα ποσά. Μπράβο. Αυτό για να γίνει, η μόνη περίπτωση να γίνει αυτό εφικτό. Λοιπόν? Είναι η μόνη περίπτωση για να γίνει αυτό εφικτό. Νομοθετική ρύθμιση. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να του δίνει τη δυνατότητα. Και τι γίνεται, έτσι, λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε την είδηση. Τι γίνεται λοιπόν με αυτήν την νομοθετική ρύθμιση? Άρα λοιπόν να πω το εξής. Καταρχήν για το θέμα αυτό έχουμε κάνει κουβέντα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, παρουσία εκπροσώπων των μεταφορέων και, μάλιστα, των διαχειριστών. Κάναμε κουβέντα εγώ τρεις φορές με τον κύριο Γεραπετρίδη, ο οποίος αντιλήφθηκε το ζήτημα και είπε ότι επί της ουσίας έχουν δίκιο οι άνθρωποι, επί της ουσίας έχουν δίκιο. Συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, και μία συνάντηση παρουσία εκπροσώπων από Καστοριά με τον κύριο Γεραπετρίδη. Που ήταν και ο κύριος Τσικαλάγιας, ο συνάδελφός σας από την Καστοριά. Ναι, και ο κύριος Τσικαλάγιας, βεβαίως. Και τότε ακούγαμε ότι θα βρεθεί η λύση. Αυτά ακούγαμε τότε. Αλλά πέρασε και τόσο καιρός από τότε. Έτσι, ήταν ασφαλώς με την παρουσία του βουλευτή και είπαμε μετά ότι, ότι φαίνεται λογικό. Ναι. Αυτή ήταν η έννοια, ότι είναι λογικό το αίτημα. Οι άνθρωποι θέλουν να πληρωθούν τα χρωστούμενα. Φυσικά. Τώρα, από εκεί και μετά, πώς θα γίνει πράξη? Η μόνη δυνατότητα να γίνει πράξη ήταν η νομοθετική ρύθμιση. Εγώ μέσα στον Μάρτιο, έστειλα σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης. Μάλλον το πέρασα στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος το έστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς και περιμένουμε μία ανάδραση. Σε κάποια στιγμή κινήθηκε αυτή η διαδικασία, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τελικά δεν προχώρησε για κάποιους λόγους. Δεν προχώρησε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα όμως, προκειμένου να εντείνουμε τις πιέσεις μας, παρόλο που είμαστε κυβερνητικοί βουλευτές, δεδομένου ότι είναι κατανοητό ότι και η κυβέρνηση κατανοεί ότι οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους με κάποιον τρόπο. Τα δούλεψαν, δεν τα... είναι δουλεμένα. Μα οι άνθρωποι είναι δουλεμένα. Έχουμε κάνει μια νομοθετική ρύθμιση, την οποία υπέγραψαν 11 βουλευτές. Πέραν δηλαδή και βουλευτών από την περιοχή και βουλευτές από άλλες περιοχές που είχαν πολίτες, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, είτε ως εργολάβοι είτε ως συνεργαζόμενοι με εργολάβους, συμμετείχαν στην παροχή υπηρεσιών και επιβαρύνονταν και αυτοί με τα ποσά τα οποία μέχρι τώρα δεν πληρώθηκαν. Είμαστε λοιπόν στη φάση όπου έγιναν, από ό,τι γνωρίζω και το ξέρω μάλλον, ερωτήματα στους επικεφαλείς όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου τέθηκε το ζήτημα, από ό,τι ξέρω δεν έχουν πάρει ανάδραση. Και επίσης από τον βουλευτή, συνάδελφο βουλευτή της Φωκίδας, τον κύριο Κουτσούμπα, Φτιώτιδας, τον κύριο Κουτσούμπα. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση όπου περιμένουμε να γίνει μια συνάντηση, η τροπολογία αυτή είναι έτοιμη και να η δούμε... Η τροπολογία λοιπόν είναι ήδη έτοιμη, είναι έτοιμη να καταταθεί. Εννοείται, ναι. Και η οποία θα προβλέπει εξόφληση των 8 αυτών εκατομμυρίων περίπου. Περίπου, ναι. Με ποιον τρόπο δηλαδή θα δίνεται, από πού θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά αυτά? Υποχρεωτικά από τη Λάρκο. Απλώς θα υπάρχει δυνατότητα, επειδή η Λάρκο πουλάει και προϊόν εκ των πραγμάτων, πρέπει να πουλήσει... Ναι, σε ένα βάθος χρόνου, τι προβλέπει η τροπολογία που θα καταθέσετε? Εμείς δεν λέω σε βάθος χρόνου, γιατί άμα δεν είχα λόγο να το πούμε σε βάθος χρόνου, αν θέλει το Υπουργείο, ας πει ότι πρέπει να μπει σε ένα βάθος χρόνου.
εφόσον υιοθετηθεί η τροπολιτική. Ναι, υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί και άμεσα, δηλαδή το ποσό των 8 εκατομμύριων να βρεθεί και να δοθεί αυτό δεν άμεσα. Μπορώ, αυτό, εμείς θα θέλαμε να πληρωθούν άμεσα. Σωστά. Δεν το γνωρίζω, μπορεί να γίνει μια ρύθμιση μέχρι τέλος του έτους. Το πρώτο βήμα είναι να υιοθετηθεί αυτή η τροπολογία. Μάλιστα. Ναι, και μετά συζητιώνται όλα αυτά. Την οποία προβλέπεται να έρθει στο κοινοβούλιο προς ψήφιση η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία. Για να έρθει στο κοινοβούλιο προς ψήφιση, για να μην υποβάλουμε μια τροπολογία η οποία θα απορριφθεί, πρέπει να γίνει συνεννόηση ότι πρέπει να καταδυθεί. Σωστά. Άρα λοιπόν, ενώ είναι έτοιμη, εφόσον γίνει αποδεκτή από τους αρμόδιους υπουργούς, τότε θα δούμε σε ποιο νομοσχέδιο θα καταδεθεί. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση. Πιστεύετε ότι θα είναι εντός του καλοκαιριού, εντός αυτών των ημερών? Καλύτερα να μην πω τίποτα, γιατί να μην το χαλάσουμε εδώ και δύο μήνες. Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι υπερβολή να πούμε κάτι άλλο. Καταρχήν θα πρέπει, εφόσον γίνει αποδεκτή, εάν και εφόσον γίνει αποδεκτή, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί στους οποίους χρωστάει η ΛΑΡΚΟ, είναι και η ΔΕΗ, είναι και το τράπεζες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, θέλει μία διαχείριση το θέμα αυτό. Και εφόσον γίνει δεκτή, στο απευθέως σενάριο, κύριε Μανατίδη, στο απευθέως σενάριο να μην γίνει δεκτή η νομοθετική τροπολογία να κατατεθεί. Εκεί οριστικά και αμετάκλητα οι άνθρωποι αυτοί θα χάσουν αυτά τα λεφτά. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ναι. Η νομοθεσία λέει ότι όταν μπαίνει διαχειριστής. Άρα η τελευταία μας ελπίδα και η τελευταία ελπίδα αυτών των ανθρώπων είναι ουσιαστικά αυτή η τροπολογία. Μάλιστα. Ναι. Ναι, έτσι. Εν τω μεταξύ οι άνθρωποι, επειδή με τους ειδικούς διαχειριστές λειτουργεί η επιχείρηση, είπαμε ότι θα πρέπει να, για να λειτουργεί, να μεταφέρεται μετάλλευμα, και εγώ τώρα έχω μιλήσει μια-δυο φορές, ίσως και πάνω, με τους μεταφορείς. Ο μόνος τρόπος να μειώσουν αυτά που χάσαν είναι, κατά τη γνώμη μου, και το λέω εδώ και καιρό, να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες, δεδομένου ότι προπληρώνονται πλέον κατά ένα μήνα, και άρα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσουν τα λεφτά τους, τουλάχιστον στη φάση αυτή. Γιατί επειδή πρέπει να λειτουργήσει η επιχείρηση και να εκαθαριστεί εν λειτουργία, πρέπει να υπάρχει πρώτη ύλη. Και η ΛΑΡΚΟ με τον ειδικό διαχειριστή θα βρει τρόπο να φέρει πρώτη ύλη ακόμη και από το εξωτερικό. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε και δεν πρέπει να το θέλουμε. Θέλουμε την πρώτη ύλη να τη μεταφέρουμε, η δική μας μεταφορά από καλό, τα δικά μας. Καλό λοιπόν τις επιχειρήσεις, άμεσα θα έλεγα, γιατί από 1 Ιουλίου θα πρέπει να έχει λήξει το θέμα από πού θα βρει η ΛΑΡΚΟ την πρώτη ύλη, να έχουν συμφωνήσει να μεταφέρουν, παρόλο τη στεναχώρια, το θυμό, την αγανάκτηση και το δίκιο, θα πρέπει να συμφωνήσουν να μεταφέρουν πρώτη ύλη. Από 1η Ιουλίου. Δεδομένου ότι προπληρώνονται πλέον, έτσι. Μάλιστα. Κατά ότι ένα μήνα. Για το, με το φορτηγό εγώ που θα φέρω από την αεροπηγή το μετάλλευμα. Κάνω τώρα. Ναι. Κάνω, θα προπληρώνουμε για αυτό το δρομολόγιο. Μάλιστα. Ναι, θα προπληρώνονται έτσι κι οι άνθρωποι. Είστε στον δρόμο, ξέρω ότι μετακινήσετε και ίσως να μην έχουμε καλή επαφή και να μας ακούτε καλά. Πάντως ναι, τα σπουδαιότερα ήδη τα είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πριν κλείσουμε. Όχι, εγώ αυτό που θέλω, πέραν της τροπολογίας που είναι σε εξέλιξη μέχρι που να γίνει αποδεκτή, εγώ λέω να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι αυτοί, να μην συνεχίζουν να χάνουν, γιατί ο εξοπλισμός τους κοιμάται, όπως λέμε, ναι, πολύ απλά. Κάθονται τα φορτηγά. Κάθονται τα φορτηγά. Ναι, και θα πρέπει επομένως να βρουν τρόπο να συνεργαστούν. Μάλιστα. Φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι μήπως τώρα, ξαναμπαίνοντας στην δουλειά, είναι μια έμεση αποδοχή ότι ξέρουμε ότι χάνουμε τα προηγούμενα. Μήπως το σκέφτονται και έτσι, δεν ξέρω. Όχι, μα και τώρα αυτό δεν γίνεται. Ναι. Διαμαρτυρόμενοι οι άνθρωποι, εντάξει, όταν διαμαρτύρονται σημαίνει ότι ξέρουν ότι χάνουμε. Μη σηματοδοτήσει αυτό ότι ξαναπιάνουμε δουλειά και ξεχνάμε τα προηγούμενα. Δεν τα ξεχνάμε τα προηγούμενα. Κάνουν μια ρητή δήλωση στην ΛΑΡΚΟ που να λέει ότι το ότι εμείς συνεργαζόμαστε δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε τα παλιά. Κάπως έτσι δηλαδή. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή να σας ημέρα. Γερός. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.